Και κατάρτισε αυτήν την εφήδευση.
Και ο καιρός της εμείς αναλύσεως
εφέστηκε. Τον αγώνα των καλών εικόνισμε, τον δρόμο τετέλεκαν, πίστητε τίδικαν. Απόκειτε μη, ότι εις δικαιοσύνη στέφανος, ον αποδώσιμη ο Κύριος, εν εκείνη τη μέρα. Ο δίκαιος Κρήτης, ου μόνον δε μη, αλλά και πάση της αγαπηκός στην Κυριακή πριν από τα Θεοφάνεια και η Εκκλησία μας βάζει να ακουστεί στους ναούς το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Μάρκου, η αρχή του Ευαγγελίου. Και μέσα σε αυτό το απόσπασμα που, με το οποίο αρχίζει το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρεται η παρουσία του Ιωάννη, αυτού του μεγάλου ανθρώπου, του μεγαλύτερου από τους ανθρώπους και του μεγάλου αυτού προφήτη, ο οποίος ετοίμασε την οδό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήρθε και βάφτισε τους ανθρώπους στον Ιορδάνη ποταμό, αφού
εκείνοι εξαγορευόντουσαν τις αμαρτίες τους. Και για να μην παρεξηγηθεί, έλεγε στον καθένα που βάφτιζε πως εγώ σε βαφτίζω με νερό. Αλλά πίσω από μένα έρχεται εκείνος που θα σε βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα. Και αυτή η δυνατότητα την οποία ο Ιωάννης έλεγε στους ανθρώπους, σε μας είναι γεγονός. Γιατί οι βαπτισμένοι και μυρωμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν απαλλαγή από τις αμαρτίες τους κατά την ώρα της βάφτισης, αλλά επίσης έχουν πάρει και το Άγιο Πνεύμα με το σφράγισμα του Αγίου Μύρου. Και έτσι η τελειότητα την οποία επαγγέλλεται ο Ιωάννης για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι γεγονός. Αλλά αυτό το γεγονός δεν είναι μόνο ένα γεγονός χαράς, είναι ένα μεγάλο γεγονός ευθύνης. Και έτσι αυτό που λέει ο προφήτης, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου, ισχύει και για μας. Όπως ο Ιωάννης στάλθηκε για να μιλήσει στους ανθρώπους πριν την έλευση του Χριστού, έτσι ο κάθε χριστιανός έχει την υποχρέωση να μιλήσει στους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον Χριστό για την δυνατότητα της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά ακόμα και να μιλήσει ο καθένας από μας τον ίδιο τον εαυτό του. Γιατί δεν ξέρουμε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ακριβώς ποιο είναι το μεγαλείο της παρουσίας του Χριστού στη ζωή μας. Δεν το εκτιμούμε όσο πρέπει. Δεν δίνουμε τη θέση που αρμόζει στο Άγιο Πνεύμα που πήραμε με το μυστήριο του χρίσματος κατά την ώρα του βαπτίσεώς μας. Μια και δεχόμαστε μαζί οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και τα δύο πρώτα μυστήρια, το βάπτισμα και το χρήσμα. Αυτές οι μέρες είναι μέρες χαράς και μέρες δυνατότητας να κατανοήσουμε την ευεργεσία του Θεού. Και ξέρετε γιατί οι χριστιανοί δεν μπορούμε στις μέρες μας εύκολα να κατανοήσουμε την ευεργεσία του Θεού, γιατί δεν έχουμε μάθει να την μοιραζόμαστε. Και αυτό το ακολουθεί το δεύτερο βήμα, δεν έχουμε μάθει να την υπολογίζουμε. Αλλά δεν είναι συμβολισμοί αυτά και δεν είναι εθιμικά γεγονότα. Είναι το γεγονός της παρουσίας του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Δεν έχει σημασία να το μεγαλώσεις το παιδί σου και να το δώσεις τα πάντα, άμα δεν του δώσεις τη δυνατότητα της σχέσης του με τον Χριστό. Γιατί αν δεν το έχει αυτό, θα έρθει η μία καταστροφή μετά από την άλλη. Δεν είναι αγάπη αυτή να μην προσπαθήσεις να ταλαιπωρήσεις το παιδί σου, γιατί δεν είναι ταλαιπωρία η γνώση και βεβαίως δεν είναι ταλαιπωρία η πίστη. Ας μάθουμε λοιπόν να εκτιμούμε τα γεγονότα που μας παρέδωσαν οι πρόγονοί μας. Ας ακούσουμε τη φωνή του Ιωάννου που βάφτιζε στον Ιορδάνη και ας προσπαθήσουμε να ετοιμάσουμε την οδό του Κυρίου για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Αμήν γέννητο. Αδελφοί χριστιανοί, συγχωρήσατε με το μαρτωλό, της μισούς είναι και αιδικούς είναι ημάς ο Θεός, συγχώρησον Κύριε. Πατρός, Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του συμπρεσβυτέρου του συλλειτουργούντος ημίν νεκταρίου των ψαλόντων και κοπιόντων εν το Αγίο και πανσέπτο γερόνο τούτο
Τωρενοριδόν επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών αγενιστών και ευλαβών προσκυνητών αυτών. Του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, εν τη επαρχία την ίσο και την πόλη ταυτή. Μεταξυράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Των αδελφών ημών των εις την ξένη ευρισκομένων, των αδελφών ημών των διδαξάντων, διδασκόντων και διδασκομένων, εν της εκπαιδευτηρής του γένους ημών και της επαρχίας ταυτής. Γιάσεως των αδελφών ημών, των εν ασθενείες και ατυχήμαξιν κατακειμένων και των οχλουμένων υποπνευμάτων ακαθάρτων, των αδελφών ημών των εν φυλακές και περιστάσεις συνόντων, των αδελφών ημών των εργαζομένων υπέρ των κοινοφελών σκοπών, των αδελφών ημών των ελεούντων και βοηθούντων τους φτωχούς και τους εν ανάγκες και περιστάσεις συν ευρισκομένους. Άσεως αυτού, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρωσύνη σου, μισθή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Μακαρίων και υμνίστων κτητόρων του Αγίου και Πανσέπτου Ιερού Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών των μεγάλων ευεργετών του ευσεβούς ημών γένους και πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών, εν της του γέρους ημών αγώση, πάλετε και πεσχάτων. Τον κατά πνεύμα και κατά σάρκα οικείων ημών, πάντων όνταν εν τη Αγία και Ιερά προθέση, και ο λέγκαστος εξ ημών κατά διάνοιαν μνημονεύει. Μνηστή Κύριος ο Θεός πάντων των αρχιερατευσάντων, ιερατευσάντων και διακονισάντων, εταιρείτων Ιερά Μητροπολίτα αυτή. Ιερού Ιερομονάχου Γεωργίου Κωνσταντίνου Ζαχαρίου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Stereo mama.
Χριστέ χωρίστε να Θεόν, Πατέρα παντοκράτο και αοράτο, Χριστέ να Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπαντός εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα πληθέντα, ομοούσιο το πατρί, διού τα πάντα ηγέννητο. Τον θυμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατευθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ανθρωπίσαντα ημών, επιμονίου Πιλάτου και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανεθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας του το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενος και σου το σταζόμενο το λαλήσαν διά των προφητών. Της μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί